Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στη ζεστή και φιλόξενη έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νιου Τζέρσεϊ στην Αμερική. Συνεχίζοντας μια όμορφη παράδοση που ο ίδιος ξεκίνησε εδώ και περίπου 15 χρόνια, ο Μητροπολίτης Ευάγγελος καλωσόρισε κληρικούς και λαϊκούς των ενωριών της Μητροπόλεως του και αντάλλαξε μαζί του σε όρτιες ευχές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ακολούθησαν ύμνοι και κάλαντα που έψαλαν όλοι μαζί και χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ στη συνέχεια όλοι παρακάθισαν σε ένα πλούσιο εορταστικό δείπνο με νηστίσιμους μεζέδες. Εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου σε όλους τους ομογενείς, όπου και αν βρίσκονται εδώ στην Αμερική, στην Ελλάδα και ιδιαίτερως στην όμορφη Κρήτη, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ο ενσαρκωθής Χριστός να χαρίζει υγεία και μακροημέρευση και την ειρήνη του στον κόσμο. Χρόνια πολλά. Τη γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, Κωνσταντίνος Κούτρας, ενώ στο χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης Ευάγγελος ευχαρίστησε θερμά όλους τους καλεσμένους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του. Βλέποντας όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους εδώ, που είναι υπό τη σκέπη του Σεβασμιωτάτου, αισθάνεται κανείς ότι η δύναμη της Ελλάδος είναι μεγαλύτερη έξω από την Ελλάδα παρά μέσα στην Ελλάδα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τη φιλανθρωπία τους, με τη διάθεση προσφοράς, με την αγάπη που δείχνουν προς τον συνάνθρωπο, αποτελούν υπόδειγμα, αποτελούν μοντέλο για όλους τους ανθρώπους, για όλους εμάς τους υπολείπους που τους ακολουθούμε. Μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα έγινε όμως στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στο Μανχάταν η καθιερωμένη γιορτή για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Αρχιεπίσκοπο Γέροντα Αμερικής κ. Δημήτριο. Παρόντες φέτος ήταν μόνο οι υπάλληλοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής οι οποίοι έψαλαν στο Σεβασμιότατο τα κάλαντα και ύμνους των Χριστουγέννων, ενώ αντάλλαξαν και εορταστικές ευχές. Είναι ανάγκη συνδέσεως με αυτόν που έγινε άνθρωπος. Είναι ανάγκη ανοίγματος προς αυτόν που γεννήθηκε τα Χριστούγεννα για μας. Είχε την πρωτοβουλία να έρθει. Έκανε την κίνηση προς εμάς. Κάποτε πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε την κίνηση προς αυτόν.